Να επιστρέψουμε στο στούντιο των Χανίων για να δούμε μία έντονη φραστική διαμάχη μεταξύ Δημοτικού Συμβούλου της Παράταξης Παπαδογιάννη και του Επικεφαλής της Παράταξης Ανταρσία. Το περιστατικό αυτό σημειώθηκε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, Βίκη, και η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τέτοιες σκηνές έντασης. Ακριβώς. Ήταν από τις σπάνιες περιπτώσεις, ομολογουμένως. Ουσιαστικά, μία φράση του επικεφαλής της παράταξης Ανταρσία, μία κατηγορία που εξαπέλυσε προς την Δημοτική Αρχή, ότι ξεπουλάει την πόλη, ήταν η σπίθα που άναψε τη φωτιά. Με τον Θεόδωρο Τζίκα, Δημοτικό Σύμβουλο από την παράταξη του Άρη Παπαδογιάννη, να επιτίθεται στον Σεραφείμ Ρίζο. Στην πραγματικότητα, όπως μπορούμε να δούμε και στα σχετικά πλάνα, ο Δημοτικός Σύμβουλος σηκώθηκε από τη θέση του και άρχισε να καταφέρεται εναντίον του Σεραφείμ Ρίζου, ο οποίος απάντησε στο ίδιο ύφος και με τον ίδιο τόνο. Ταυτόχρονα, Δημοτικοί Σύμβουλοι από τις υπόλοιπες παρατάξεις προσπάθησαν να κατευνάσουν τα πνεύματα. Ο δε Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδυράκης χαρακτήρισε απαράδεκτους τους χαρακτηρισμούς και τις αναφορές του Σεραφείμ Ρίζου, ζητώντας την παρέμβαση του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, Ευτύχη Δαμιανάκη. Ο τελευταίος ζήτησε από τον επικεφαλής της παράταξης Ανταρσία να ανακαλέσει. Ο Σεραφείμ Ρίζος επαναδιατύπωσε και το περιστατικό έληξε εκεί. Σε κάθε περίπτωση ήταν, επαναλαμβάνω, από τις σπάνιες περιπτώσεις και πρωτοφανούς έντασης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, επίτρεψέ μου λίγο να πάμε να το ακούσουμε κιόλας. Μας περιέγραψε το πώς έγιναν τα πράγματα. Πάμε να το ακούσουμε. Και είναι το δεύτερο περιστατικό που βλέπουμε να εκτελήσεται σε Δημοτικό Συμβούλιο αυτό το μήνα. 9 του Δεκέμβρη είχαμε δει αντίστοιχο εκρηκτικό κλίμα να καταγράφεται στο Δημοτικό Συμβούλιο Γόρτινας. Τώρα αυτό. Σε κάθε περίπτωση, σε όλα τα Δημοτικά Συμβούλια γνωρίζουμε ότι στη διάρκεια των συζητήσεων μεταξύ των παρατάξεων είναι συνηθισμένο να υπάρχει μια αντιπαράθεση φραστική και πολλές φορές να ανεβαίνουν οι τόνοι. Όχι όμως σε αυτό το βαθμό. Τουλάχιστον είναι από τα περιστατικά που δεν καταγράφονται με μεγάλη συχνότητα. Και εδώ ακούσαμε μάλιστα και φράσεις από διάφορες παρατάξεις που δεν έχουμε συνηθίσει να ακούμε στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων. Στην προκειμένη περίπτωση ήταν μια συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Συνηθίζεται να ανεβαίνουν οι τόνοι. Εδώ όμως το θέμα και ο καυγάς ξεκίνησε από μια τοποθέτηση του Σεραφείμ Ρίζου για θέμα έξω από τον προϋπολογισμό, μια κατηγορία που εξαπέλυσε κατά της Δημοτικής Αρχής και ενόχλησε έναν Δημοτικό Σύμβουλο από άλλη παράταξη, και αυτό είναι κάτι που επίσης ξενίζει. Γενικά φαίνεται ότι υπήρχε και προηγούμενο μεταξύ των δύο, μεταξύ του Σεραφείμ Ρίζου και του Θεόδωρου Τζίκα, σε αυτοδιοικητικό πάντα επίπεδο, που είχε αυτή την κατάληξη, Κατερίνα. Σε ευχαριστώ για τις πληροφορίες, Βίκη.